Εγώ θα είμαι εδώ για να τους στηρίξω, να τους πω ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι, έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα παιδιά είναι και μικρά σε ηλικία. Δεν θα πετύχουν σήμερα, δεν θα περάσουν αυτή τη φορά στην επόμενη φάση. Σε μια άλλη οντισιόν, μπορεί του χρόνου, στο επόμενο X Factor, να είναι η καλύτερη του στιγμή. Άρα δεν χάνεται τίποτα. Έτσι κι αλλιώς αν είναι αυτό που αγαπάνε και θέλουν πραγματικά να ακολουθήσουν, με δουλειά θα το καταφέρουν. Οι γονείς, οι συνοδοί, οι κολλητοί, οι φίλοι, πώς αντιδρούν έτσι από την εμπειρία σου τα προηγούμενα? Κοίταξε να δεις, είναι άλλοι που αφοσιώνονται και δεν θέλουν ούτε να τους μιλάς για να ακούσουν το παίκτη που είναι εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή, που είναι ο φίλος τους, ο γιος τους, η κόρη τους. Είναι άλλοι που ξεφωνίζουν, φωνάζουν, γίνεται χαμός, ναι, μπράβο. Και πριν ακούσουν καν τα αποτελέσματα, λένε σίγουρα, σίγουρα περάσαμε, είναι 4. Ναι, περνάμε στην επόμενη φάση. Αλλά μου αρέσει που το διασκεδάζουν και είναι πολύ σημαντικό όσα παιδιά έχουν δίπλα τους τους δικούς τους ανθρώπους. Φαίνεται ότι βγαίνουν και με μεγαλύτερη ενέργεια και ενθουσιασμό πάνω στη σκηνή. Γιατί από πριν τους έχουν έτσι δώσει τη θετική ενέργεια όλοι και έχουν βάλει τα δυνατά τους για να σκίσουν. Κάτι τελευταίο σε ρωτώ και σε αποδεσμεύω. Πες μου ποιος κριτής είναι ο πιο καλός και ποιος ο πιο αυστηρός. Άκου τώρα να δω να δεις τι γίνεται. Επειδή οι περισσότεροι, γιατί ρωτάω και εγώ τα παιδιά, ποιον φοβάστε πιο πολύ, ποιον πιστεύετε ότι θα θέλατε να είστε στην ομάδα όταν προχωρήσετε παρακάτω. Οι περισσότεροι μου λένε τον Γιώργο Θεοφάνους ως τον πιο αυστηρό. Όμως, μέχρι στιγμής, από αυτά που έχω δει, σε πληροφορώ ότι υπάρχουν φορές που μπορεί να βγει κάποιος άλλος ο πιο αυστηρός και όχι ο Γιώργος Θεοφάνους. Είναι ανάλογος στην περίπτωση. Εκεί δηλαδή που θα πει πιο εύκολα τον νέο Γιώργος, να δεις, ξέρω εγώ, την Τάμητα να το σκέφτεται περισσότερο. Ή κάτι να μην της άρεσε τόσο πολύ. Δεν είναι ότι είναι μόνο ο Γιώργος ο αυστηρός. Άρα, παιδιά, μην αγχώνεστε για τον Γιώργο Θεοφάνους. Μπορεί κάποιος άλλος να σας τη φέρει στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Και εγώ, να είστε καλά.